Σοκαρισμένη είναι η εκπαιδευτική κοινότητα του Ρεθύμνου από το περιστατικό με τον καθηγητή του πειραματικού σχολείου που χτυπήθηκε από ρεύμα μπροστά στα έντρωμα μάτια των μαθητών του. Αυτό που συνέβη χτε στο πειραματικό λύκειο Ρεθύμνου ήταν ένα δυσάρεστο περιστατικό κατά το οποίο ένα συνάδελφό μα πήγε να κάνει μια συνηθισμένη κίνηση ρουτίνα, δηλαδή να βάλει μια συσκευή στην πρίζα και τον τίναξε το ρεύμα. Η Ελμέ Ρεθίμνου εκφράζει τον τεράστιο προβληματισμό τη κάνοντα λόγο για ένα σχολείο παλιό που είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Αλλά εάν δεν υπάρξουν τα στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας στις σχολικές μονάδες... Ο καθένα φοβάται για το τι μπορεί να συμβεί. Και δυστυχώ, ανά την Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια έχουμε βιώσει αρκετά δυσάρεστα περιστατικά που έχουν οδηγήσει ακόμη και σε θανάτους. Παρά τη σοβαρότητα αλλά και την επικίνδυνοτητα του περιστατικού, ο εκπαιδευτικό στάθηκε τυχερό, ωστόσο παρέμεινε για προληπτικούς λόγου στο νοσοκομείο. Καθώ πήγαινε να βάλει στην πρίζα έναν υπολογιστή στο εργαστήριο πληροφορική, ενώ όραμα θύματο μπροστά στα παιδάκια και την τρία μέτρα πίσω και προσγειώθηκε πάνω σε ένα θρανίο και πάρ το κάτω και το θρανίο, πάρ τον κάτω και το δάσκαλο. Και τα παιδάκια σε σοκ. Και ευτυχώ ήρθε άμεσα το ασθενοφόρο και τον πήγε στα επίγοντα. Και τα περάσει απόψε τη νύχτα του μέσα ο δάσκαλο, στο νοσοκομείο. Και ξέρετε γιατί. Γιατί το κτίριο που μα δώσανε να κάνουμε το μάθημα είναι προπολεμικό. Κοιτάξτε, προφανώ θα, θα, πρέπει να γίνουν απαραίτητοι οι έλεγχοι σε όλε τι σχολικέ μονάδε. Γενικά στο ρέθυνο, και όχι μόνο στο ρέθυνο, φαντάζομαι. Τα περισσότερα κτίρια είναι, είναι παλαιά, λίγα είναι τα καινούργια. Έχουμε γενικά πρόβλημα χώρων και στέγης. Έχουμε και κτίρια τα οποία και από θέμα στατικότητας και αντισυσμικότητας παρουσιάζουν προβλήματα. Κλιμάκιο του Δήμου επισκέφθηκε το σχολείο, ενώ για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ήδη και η επιθεώρηση εργασίας με τους εκπαιδευτικούς να ζητούν άμεσες παρεμβάσεις για τη θωράκιση της ασφάλειας. Στη σκιά του σοβαρού ατυχήματος αύριο το μεσημέρι, η Ελμέρε Θύμνου πραγματοποιεί κινητοποίηση έξω από το Δημαρχείο της πόλης.